Τουλάχιστον μας είπε και ο παππούς ότι το παιδί αναγνώρισε το γεγονός ότι ο πατέρας το έτρεχε να του βρει φαγητό, λέγοντας ότι ο μπαμπάς έτρωγε τα κόκαλα και εγώ το κρέας. Και όχι μόνο αυτό. Σε όλη τη διάρκεια πήγαινε, έβρισκε πηγές νερού και σε ποτήρι έβαζε το νερό αφού το περνούσε από μια πετσέτα για να φύγουν τα μικρόβια. Ναι, αλλά 18 ημέρες, κύριε Πρόβατα, με συγχωρείτε, 18 ημέρες αυτό το παιδί μέσα σε άσχημες καιρικές συνθήκες το πηγαίνω έφερνε χιλιόμετρα ολόκληρα στη Χαλκιδική από χωριό σε χωριό προκειμένου να βρει τρόπο, όπως έλεγε και στο παιδί, να πάνε στην Αλβανία. Το είπε και ο ίδιος ο πελάτης σας. Εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόταν ότι ένα τετράγωνο παιδί. Ναι. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Τι είπε? Λοιπόν, δεν είπε ότι ήθελε να πάρει το παιδί να πάει στην Αλβανία. Αλλά γιατί έτρεχε στα βουνά και στα λαγκάδια? Από την δεύτερη μέρα που η αστυνομία ήρθε αντιμέτωπη μαζί του, ναι, και είδε ότι όλα είναι περικυκλωμένα, πίστευε ότι πρέπει να παραδώσει το παιδί, ναι, αλλά φοβότανε ότι αν το παραδώσει, μπρος το παιδί η αστυνομία θα τον κακοποιήσει και θα μείνουν οι μνήμες αυτές στη μνήμη του παιδιού. Ενώ το να το πηγαινοφέρνει κάποιος στα βουνά και στα λαγκάδια, όπως σας είπα πριν, να μην έχει τροφή, να μην του λέει τι έχει συμβεί στη μητέρα, δεν προκαλούσε ψυχικά τραύματα σε αυτό το τετράχρονο παιδάκι? Το ότι είχε συμβεί στη μητέρα δεν το θυμότανε. Δεν το θυμόταν ο πελάτης ότι είχε σκοτώσει τη σύζυγό του? Όχι, όχι. Υπάρχει κενό μνήμης εκεί. Εντάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή να περάσω δεύτερη ανάκριση. Όχι, βέβαια. Κύριε Προβατά, σε καμιά περίπτωση δεν το θέλουμε. Απλώς θέλουμε να καταλάβουμε ποια είναι η άλλη πλευρά. Γιατί όπως είπατε και εσείς, είστε περήφανος που είστε Έλληνας και όλοι μαζί προσπάθησαν προκειμένου να εντοπιστεί ο μικρός, γιατί ήταν το θέμα ότι υπήρχε και είχε πάρει μαζί του ένα μικρό παιδί. Αυτό είναι το πήρε, θέμα. Το πήρε εκείνη τη στιγμή χωρίς να αντιλαμβάνεται τι κάνει. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε, μάλιστα, για να το καταλάβουμε κι εμείς, ότι από τη στιγμή που δεν μπορούσε να... Θα σας ρωτήσω κάτι. Ένας δολοφόνος, ο οποίος θέλει να κάνει έναν φόνο εκπρομελέτης, θα πει να τον κάνει μπρος τα παιδιά του και μπρος όλη την οικογένεια που ήταν κάτω? Χρήματα γιατί κουβαλούσε, κύριε Προβατά? Κουβαλούσε πάντα μαζί του, διότι είχε φύγει στην Ιταλία. Τόσα πολλά ώστε να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για διαφυγή του, που μετά το έγκλημα έγινε. Σας ρωτώ για να ακούσω και τη δική σας, να ακούσουμε όλοι. Η δική μας άποψη είναι η εξής. Αφού τον διώχνει από το σπίτι η σύζυγος, κανονίζει και φεύγει στην Ιταλία, όπου τον περίμενε ο ξάδελφός του για να δουλέψει εκεί πέρα και να μείνει πλέον στην Ιταλία. Μετά από δύο, είχε λοιπόν κάποια χρήματα. Πριν φύγει όμως, για να δείτε και τα θετικά στοιχεία της ιστορίας, λέει στη γυναίκα του, της δίνει λεφτά και της λέει ότι έχω μερικές κυψέλες, κάπου 200 κυψέλες και ένα φορτηγό, άρα πούλιστα για να έχουν τα παιδιά φαγητό και να περνάνε καλά. Σε δύο μήνες γυρίζει. Και αρχίζει πλέον να γίνεται δύσκολη η επικοινωνία με το παιδί. Με το παιδί ή με τα παιδιά? Με το παιδί, διότι το μεγάλο το παιδί δεν ήθελε να τον δει. Άρα είχε πρόβλημα επικοινωνίας και με το μεγάλο του παιδί. Το μεγάλο το παιδί, αντιλαμβάνεστε ότι για να αποφασίσει ότι δεν θέλει να δει τον πατέρα και να μην θέλει να του πει ούτε μια καλημέρα, αυτό δημιουργείται σαφώς από τρίτους που έχουν κάνει μια πλήση εγκεφάλου στο παιδί. Ξαφνικά ένα παιδί δεν σταματάει την επικοινωνία με τον πατέρα και δεν το βλέπει. Οπότε του είχε μείνει ένα παιδί. Και αν το παιδί αυτό... Του είχε μείνει ένα παιδί, βέβαια επέλεξε εν βρασμό ψυχής όπως ήταν και δεν καταλάβαινε να πάρει το παιδί που ένιωθε ότι τον αγαπά. Όχι, όχι. Άλλο. Όχι. Όταν πήγε στο σπίτι, είχαν συμφωνήσει να πάει να πάρει το παιδί για να συνεχίσει την φιλοξενία του παιδιού που είχαν συμφωνήσει για 2 μέρες. Όταν έκανε το έγκλημα και ήταν το μυαλό θολωμένο και δεν υπάρχει μνήμη, είχε μείνει στο μυαλό η μνήμη ότι πήγε να πάρει το παιδί. Και έτσι παίρνει το παιδί. Ο καημός ήταν να πάει εκείνη τη μέρα να ξαναπάρει το παιδί, με βάση τη συμφωνία. Δεν θα ήθελα να... Μου επιτρέπετε να διακόψω. Είχα πει να μην μιλήσω και δεν πρόκειται να μιλήσω για το θέμα, γιατί δεν θα παρατηθώ με έναν δικηγόρο ο οποίος υπερασπίζεται έναν κατηγορούμενο, αλλά δεν θέλω να περνάνε και μηνύματα. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα, πριν από λίγα χρόνια, 1-2 χρόνια, ένας άλλος πάλι προερχόμενος.